συνεχίζουμε την συζήτηση για την Ευρωκάλπη και το διακύβευμα της Ευρωκάλπης. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε με την βοήθεια της τεχνολογίας. Μέσω Skype, λοιπόν, η σύνδεσή μας με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους μινοήτες και μινοήτησες. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να κάνουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις ευρωεκλογές και φυσικά τη συμμετοχή της Ελληνικής Λύσης σε αυτές. Τι καινούριο κομίζει η Ελληνική Λύση, λοιπόν, στην Ευρωκάλπη, γιατί μετά αμέσως θέλουν να πάμε και στο εσωτερικό της χώρας. Τι κομίζει? Κομίζει τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι οι υπόλοιποι. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκροτημένο πρόγραμμα ανάνυψης ελληνικής οικονομίας. Και θα ήθελα απλά να σας πω και από την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά ότι με πώς καλείτε στην εκπομπή σας. Να πω ότι ντράπηκα σήμερα βλέποντας τον κύριο Τσίπρα να κάνει περιοδία στην Κρήτη και να το χειροκροτούν έστω οι λίγοι κριτικοί που πήγαν μαζί του. Ντρέπομαι ειλικρινά, διότι επειδή έχω σχέση με την Κρήτη, έχω καταγωγή από την Κρήτη, συγγενείς μου πάρα πολλούς, στο Ηράκλειο έχω. Αυτή η λεβεντογένα Κρήτη έναν δρόμο εδώ και 40 χρόνια θέλει να κάνει και πήγε και εγγενίασε ένα έργο το οποίο θα γίνει σε 5-6 χρόνια. Χαίρομαι αυτό... που αναφέρεστε σε συγκεκριμένο έργο της Κρήτης. Μπορώ να σας πω και άλλα. Πρέπει να σας πω όμως ότι διαχρονικά έχει βαλτώσει. Αυτό λέω. Και αυτό λέω. Το να βλέπουμε να γίνεται ένα βήμα είναι κάτι. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε αυτό. Εξαρτάται αν το βήμα είναι χελώνας. Ακούστε λίγο. Τα βήματα στην Ευρώπη πρέπει να γίνονται βήματα πραγματικά. Εδώ και 45 χρόνια έχουν θρυνήσει κριτικούς νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα σε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος είναι καρμανιόλα, το ξέρουμε όλοι. Και όλοι κοροϊδεύουν τον κριτικό λαό κάθε φορά και του λένε σε 5 χρόνια, 4 χρόνια. Ακούστε, τέτοια έργα που σώζουν ζωές έπρεπε να γίνουν χθες. Όχι να πηγαίνει ο Βελόπουλος για να μην ενοχληθούν κάποιοι, γιατί λέω για τον κύριο Τσίπρα, και να κόβει κορδέλες επειδή ξέχασε να γίνει στην Αθήνα, γιατί κάνει τουρισμό στην Κρήτη, εδώ και πόσες 10 μέρες. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να πάει να κόψει κορδέλα όταν το έργο ακόμα δεν έχει γίνει και ούτε πρόκειται να γίνει σε 5 χρόνια από τώρα που σας το λέω, έτσι όπως είναι φτιαγμένη όλη αυτή η διαδικασία. Από την άλλη, μπορώ να πω και για τον κύριο Μητσοτάκη κάτι. Δεν μπορεί να πηγαίνει στην Κρήτη και να λες ότι τα λεωτριβεία πρέπει να κλείσουν, όταν η Ελλάδα, η βαριά της βιομηχανία είναι το λάδι, το κριτικό, το λάδι, το καλαματιανό, και παίρνει 500 εκατομμύρια ευρώ εισαγωγή από την εξαγωγή του λαδιού και λες ότι τα 2.000 λεωτριβεία πρέπει να γίνουν 2 επειδή το θέλουν οι πολυεθνικές, οι McKinsey δηλαδή, με το δικό της πρόγραμμα. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί υπηρετούν τις πολυεθνικές. Εμείς υπηρετούμε τον Έλληνα. Λέμε πρώτα ο Έλληνας και πρώτα η Ελλάδα. Δεν μπορεί η Κρήτη να έχει τόσα ξενοδοχεία, αγαπητοί μου συνάδελφε, και να μην παίρνει ελληνικά προϊόντα της μεσογειακής διατροφής. Γιατί τι λέμε εμείς στο πρόγραμμά μας? Ότι θα υποχρεώσουμε εντός εισαγωγικών με φοροαπαλλαγές, θα φορολογούμε με 10% τα ελληνικά ξενοδοχεία, αρκεί να παίρνουν προϊόντα του Έλληνα αγρότου. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ στην Κρήτη στο ξενοδοχείο, στην Ελούντα ή σε οποιοδήποτε άλλο ξενοδοχείο και να παίρνω μαρμελάδα Μαρόκου. Δεν μπορεί να παίρνω εγώ κεράσι. Κίνητρα, λέτε, από... και κίνητρα για του ξενοδόχους ώστε να πάρουν τοπικά προϊόντα. Αν φορολογώ, ακούστε με, δεν είναι απλά παίρνω αγροτικά προϊόντα. Αν εγώ φορολογώ τον ξενοδόχο με 30-40% και μου φέρνει εισαγόμενα προϊόντα, σημαίνει πολύ απλά ότι ο Έλληνας αγρότης δεν επιλέγεται. Αν του κατεβάσω τη φορολογία όμως και επιλεχθεί ο Έλληνας αγρότης ή ο Έλληνας κτηνοτρόφος για να πάρουμε το δικό του γάλα, το δικό του προϊόν, σημαίνει θα αυξήσει την παραγωγή του πλούτου. Θα παράγει περισσότερα προϊόντα. Θα έχει δουλειά ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος. Θα έχει δουλειά η μεταποίηση που κάνει τα προϊόντα ή ο οδηγός που μεταφέρει το προϊόν. Τι πιο απλό, έτσι σημαίνει η οικονομία. Ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Όμως, επειδή αναφερθήκατε στους αγρότες και επειδή κάνουμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή τις ευρωεκλογές, θέλω λίγο την δικιά σας τοποθέτηση, την δική σας πρόταση, τη δική σας λύση, ελληνική λύση όπως ονομάζεστε κιόλας, σε αυτό που λέγεται στήριξη της αγροτικής παραγωγής από την Ευρώπη, την οποία μέχρι τώρα κακά τα ψέματα την έχουμε συνδυάσει μόνο με επιδότηση. Αυτό το καθεστώς της επιδοτήσεως είναι ο αφανισμός της αγροτικής οικονομίας. Μας έδιναν επιδοτήσεις στη Μακεδονία, παραδείγματος χάρη, για να ξυλώνουμε τα ροδάκινά μας. Μας δίνουν επιδοτήσεις, σε λίγο καιρό θα δώσω για την ελιά, για να ξυλώσουμε τα δικά μας ελαιόλαδρα και να πάρουμε ελαιόλαδρα από πολυεθνικές εταιρείες, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό ελαιόλαδρο που είναι χιλιάδες χρόνια εδώ. Ακούστε, εμείς έχουμε πρόγραμμα. Αν μπείτε στο ελληνικήλυση.gr τώρα, έχουμε ανερτημένο το πρόγραμμά μας και μιλάμε για πρωτογενή τομέα. Και ο πρωτογενής τομέας δεν σημαίνει να γίνουμε όλοι αγρότες. Αλλά μπορούμε να γίνουμε και μεταπράτες οι περισσότεροι, να κερδίσουμε λεφτά. Το κάνει ο ίδιος. Αυτή δεν είναι και η οδηγία, κύριε Βελόπουλε, για μείωση του αγροτικού πληθυσμού? Ακούστε, στην Ελλάδα. Η Ευρώπη σου λέει σε επίπεδο ποσοστώσεων τι πρέπει να καλλιεργήσει αν υπάρχουν ομοειδή προϊόντα σε γειτονικά κράτη που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Κρήτη έχει περίπου 2.000 αυτοφυή βότανα που μπορούν να γίνουν φαρμακευτικά βότανα και φαρμακολογία να τα χρησιμοποιήσουμε για βαριά βιομηχανία. Η Κρήτη. Σας λέω μόνο για την Κρήτη, που ξέρουν όσοι ασχολούνται με τα βότανα, γιατί τα πουλάμε με το κιλό δυστυχώς. Αντί να τυποποιούμε, να έχουμε βαριά βιομηχανία, να κάνουμε εξαγωγές. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Η Γερμανία έχει 20 βότανα αυτοφυή.
Ξέρετε τι τζίρο κάνουν οι εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής και εναλλακτικών φαρμακευτικών εταιρεών. Mm-hmm. Ακούστε το νούμερο και πέστε κάτω. Περίπου 6,5 δις. Ξέρετε την ίδια ώρα βέβαια ότι το λάδι της Τινησίας έρχεται και στην Ελλάδα μέσω ποιας οδού, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά μέσω στην Ευρώπη. Των ελλοποιήσεων ή των ιταλοποιήσεων. Ποιοτικά όμως το ελληνικό προϊόν είναι πολλαπλάσια καλό. Εδώ λοιπόν έρχεται το κράτος και λέει, όπως έκανε η Γερμανία με τα αυτοκινητά. Εμείς δεν λέμε για ελληνοποιήσεις βέβαια, λέμε για το πόσο οι συνδεδεμένες χώρες παίρνουν τα δικά τους προϊόντα και μπορούν και να μας εξάγουν. Μπορείς να συνδέσεις όμως την ποιότητα του ελληνικού λαδιού που είναι το καλύτερο του κόσμου. Να το κάνεις καλύτερη τυποποίηση, όχι σε βαρέλια και σε βιτία, αλλά τυποποίηση. Εγώ πήγα στο Χάρβαρντ στο Λονδίνο και είδα, ακούστε τώρα, λάδι από την Καλαμάτα, τυποποιημένο από την Ιταλία σε ένα πανέμορφο μπουκάλι σαν άρωμα, το πουλούσαν, ακούστε λίγο, 30 ευρώ τα 250 ml. 30 ευρώ! Όταν το παίρνουν ένα ευρώ εδώ στην Ελλάδα, οι Ιταλοί και το πουλάνε και το κάνουν ό,τι θέλουν. Ή να μην σας πω για την Ιερά Πέτρα, που θα μπορούσε να είναι η περιοχή που θα τάριζε όλη την Ελλάδα, γιατί το κλίμα της ευνοεί. Τρεις φορές μπορείς να καλλιεργήσεις, μπορείς να κάνεις θερμοκήπια πραγματικά όπως τα Ολλανδικά, γιατί έχω πάει 5 φορές στην Ολλανδία και είδα πώς είναι. Η Ολλανδία, μια χώρα όπως η Πελοπόννησος και λίγο μεγαλύτερη, έχει 110 δισεκατομμύρια ευρώ παραγωγή αγροτοβιομηχανική. Και η Ελλάδα έχει μόνο 15, που είμαστε 9 φορές μεγαλύτεροι. Να μην πω και το Ισραήλ. Σας λέω μερικά απλά παραδείγματα, γιατί η ελληνική λύση ξέρει. Εμείς γνωρίζουμε πού είναι το πρόβλημα. Η Ιερά Πέτρα μπορεί να έχει θερμοκήπια επιδοτούμενα, να κάνουμε τεράστιες μονάδες με 50, 100, 200 θέματα θερμοκήπια και να ταΐζει όχι μόνο την Ελλάδα. Και επειδή έχει ποιοτικά προϊόντα να ταΐζει όλο τον κόσμο. Αλλά όταν πήγα στην Ιερά Πέτρα και είδα το νάιλον ακόμα θερμοκήπιο, με έπιασε η ψυχή μου. Αλλά είδα και στην Ολλανδία τον καθηγητή γεωπονικής να είναι μέσα στο θερμοκήπιο μαζί με τον αγρότη πάνω από το κεφάλι του και τον γεωπόνο. Όχι να πουλάει λιπάσματα ο γεωπόνος στο γραφείο του. Mm-hmm. Σας λέω λοιπόν ότι ξέρουμε τα προβλήματα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Άκουσα τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον οποίο εκτιμώ, mm-hmm. να λέει διάφορα προηγουμένως. Ακούστε, η Ευρώπη δεν είναι μια ιδέα απλά. Η Ευρώπη είναι ένα κλαμπ. Σε ένα κλαμπ όπου ο ισχυρός επιβάλλεται. Αν δεν καταλάβει η Ελλάδα ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί τα δικά της πλεονεκτήματα και έχουμε. Αν κάναμε βαριά βοτανολογία. Άρα, και την δεν πιστεύετε σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ιδέα και ευρωπαϊκή οικογένεια, κύριε Βελόπουλο. Δεν πιστεύω σε αυτήν την Ευρώπη. Η Ευρώπη και είναι γερμανική. Συμμετέχετε σε ευρωεκλογές, θα σας πει κάποιος, στις οποίες δεν πιστεύετε στην Ευρώπη. Να μου πείτε ότι δεν πιστεύετε, αν θέλετε, στο πώς είναι η εικόνα της αυτή τη στιγμή. Να το καταλάβω. Αλλά το να μην πιστεύετε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Το εκλαμβάνω ως δημοσιογραφική διαστροφή αυτό που λέτε. Γιατί εγώ το λέτε αυτό. Γιατί δεν είμαι υπέρ της Ευρώπης, δεν είμαι υπέρ αυτής της Ευρώπης. Της γερμανικής Ευρώπης. Είπατε δεν είστε υπέρ της ευρωπαϊκής ιδέας. Δεν είναι ιδέα η Ευρώπη. Όχι, όχι. Ναι, δεν είναι ιδέα. Είναι μια πραγματικότητα. Για μένα οι ιδέες είναι οι πολιτισμοί, είναι ο χριστιανισμός, είναι οι κοσμοθεωρίες. Η Ευρώπη είναι μια πραγματικότητα που έχει οικονομία, έχει πολιτική, έχει τα πάντα. Άρα δεν είναι ιδέα. Οι ιδέες, επαναλαμβάνω, ο ιδεαλισμός ήταν στα σπάργανα της Ευρώπης. Είναι μια σήμερα πραγματικότητα. Έχουμε ένα πραγματισμό. Ας το πάρουμε έτσι. Είναι μια πραγματικότητα λοιπόν. Η Ελλάδα Ακριβώς. πρέπει να είναι μέσα σε αυτή την πραγματικότητα με τη μορφή τώρα που είναι η Ευρώπη. Όχι όμως δούλος της Ευρώπης. Όχι αν θέλετε παρία της Ευρώπης. Όχι τέτοια Ευρώπη. Όχι τέτοια Ελλάδα. Όχι με ηγέτη σαν τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη που δεν ξέρουν τους γίνεται. Και το λέω έτσι με απλό λόγια για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κλείσει τα λειτουργία στην Ελλάδα. Απίστευτα, αυτό δεν λέγεται. Τα ελαιοτριβία μου είναι το μοναδικό προϊόν. Το πρώτο εξαγώγημο προϊόν της χώρας είναι το λάδι μας. 500 εκατομμύρια. Και θα μου κλείσει τα ελαιοτριβία. Mm-hmm. Αντί να πεις θα τα βελτιώσω, θα κάνω καλύτερα. Δηλαδή πονάει το δόντι μου, κόβω το κεφάλι μου. Άρα λέτε μια αλλαγή της ευρωπαϊκής λοιπόν πραγματικότητας. Της πραγματικότητας μέσα στην Ακριβώς. Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η γερμανική τώρα, Ευρώπη. Πώς μπορεί λοιπόν να αλλάχθεί αυτή η Ευρώπη και να μην είναι γερμανική όπως λέτε. Ποια Ευρώπη πρέπει να έχουμε ή ποια Ευρώπη οραματίζεστε εσείς. Ακούστε, εγώ δεν οραματίζομαι τίποτα. Τα οράματα είναι για τους Αγίους και τους Οσίους. Εγώ ούτε Άγιος είμαι ούτε Όσιος, αλλά θα σας πω τι πιστεύω. Η Ελλάδα έχει συντριπτικά πλεονεκτήματα. Ήμουν ο πρώτος βουλευτής, αγαπητοί συνάδελφοι, που το 2007-2008 μιλούσα για τα κοιτάσματα της Κρήτης μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν μιλάω ότι έλεγα πριν σου δημοσιογράφος. Μέσα στο κοινοβούλιο ήμουν ο μοναδικός από το 1974 που το έθεσα. Μόνο γι' αυτό και για τα 600 τρισεκατομμύρια που έχουν οι Κρητικοί κατά τα πόδια τους, θα έπρεπε όλη η Κρήτη να ψηφίζει Βελόπουλο. Δυστυχώς ψηφίζει Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Θα ψηφίζουν κάποιοι Βελόπουλο. Γιατί αν θα σας πει κάποιος, δεν προωθούν τα άλλα κόμματα το να προχωρήσει, αν θέλετε, τα όποια ενεργειακά ζητήματα της Κρήτης. Βέβαια, βεβαιότατα μου λέγανε δεν υπάρχει. Εγώ, ο μικρός δημοσιογραφάκος από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, με συγγενείς στο Ηράκλειο Κρήτης, τους έλεγα παιδιά η Κρήτη είναι η μεγαλύτερη περιοχή που έχει κοιτάσματα το πρώτο ή το δεύτερο παγκοσμίως. Και όλοι με κορόιδευαν. Αυτοί που σήμερα θα γίνουν υπουργοί και πρωθυπουργοί. Οι ίδιοι είναι οι ίδιοι τους. Και έρχονται λοιπόν σήμερα και όλοι μιλούν για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όταν έχει πτωχεύσει η χώρα μας. Όταν την έχουν πτωχεύσει τη χώρα μας.
Ακούστε, τέτοια Ευρώπη εγώ δεν την θέλω. Μια Ευρώπη που απομιζά τον Νότο, η Γερμανία δηλαδή, εδώ και περίπου 20 χρόνια από την Ιταλία. Γιατί χρεοκόπησαν όλες οι χώρες του Νότου και η Γερμανία συνεχώς ακμάζει? Για πείτε μου εσείς, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Η ίδια φορολογία έχουμε τους Γερμανούς? Όχι. Τους μισθούς? Όχι. Στις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν την επόμενη των εκλογών. Και επιτρέψτε μου, τρέχω λίγο τα ερωτήματα. Γνωρίζετε πώς είναι ο τηλεοπτικός χρόνος. Πρέπει να το τρέξω. Το γνωρίζω. Στις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν λοιπόν την επόμενη των εκλογών, πού βλέπετε την ελληνική λύση, σε ποια ευρωπαϊκή ομάδα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ποιους συσχετισμούς? Σε αυτή την ευρωπαϊκή ομάδα, όπου τα κράτη-έθνη μπορούν να υπάρχουν χωρίς τη γερμανική μπότα. Αυτό δεν σημαίνει απριόριο ότι αποφάσισα τώρα να είμαι κάποιος. Θα δούμε, ας τελειώσουν εκλογές, γιατί εγώ δεν προκαταλαμβάνω το αποτέλεσμα. Μπορεί να πάρουμε 0,5%, μπορεί να πάρουμε 0%, μπορεί να πάρουμε και 15%. Δεν είμαι Θεός, ούτε προφήτης. Όλα πηγαίνουν καλά, έτσι τουλάχιστον δείχνει. Περιμένουμε τον ελληνικό να καταλάβει ότι όταν πάει σε εκλογές πρέπει να ψηφίσει με λογική, όχι με συνέστημα. Ας διαβάσουν το πρόγραμμά μας, ας συγκρούν τι λένε οι άλλοι, ας δουν τι κάνουμε εμείς στην ενδυτικό μας βίο. Ρωτήστε τους αρχηγούς που έχετε εκεί, τους υπουργούς σας, τι δουλειά κάνουν οι περισσότεροι. Θα σου πω εγώ, καμία. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται. Όταν λοιπόν δεν εργάζεσαι ο ίδιος σου, εγώ έχω 450 εργαζόμενους στον όμιλο των κύκλων εργασιών που κάνουν εταιρείες μου. Σημαίνει ότι ξέρω να παράγω. Σας έλεγα για τα βότανα. Η δικιά μου, μία από τις εταιρείες, ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Με τα βότανα. Αυτό μπορεί να γίνει φαρμακευτική βιομηχανία, αγαπητοί μου συνάδελφε, και η Ελλάδα να κερδίζει 7, 8, 10 δις. 10 δις αν έχω παραπάνω, έστω στο ΑΕΠ μου εγώ, μπορώ να δώσω και μισθούς και συντάξεις και να δώσω και δουλειά στα νέα παιδιά. Όχι θεωρίες του κ. Μιχαλολάκη μου να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω. Πώς θα φέρουμε? Για πείτε μου, πώς θα γυρίσει το παιδί από το Βέλγιο, από τη Γερμανία ή από την Αγγλία που βρήκε δουλειά και της Ελλάδα δεν έχει δουλειά? Σίγουρα, εγώ θέτω τους προβληματισμούς, δεν δίνω τις απαντήσεις, κύριε Βελόπουλε. Μακάρι να μπορούσαμε. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν έχει αντίθεση. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Λοιπόν, πριν σας αφήσω και φυσικά θα ανανεώσουμε την κριτική. Ξέρετε γιατί ζητάμε να ψηφίσουμε ελληνική λύση, η κριτική? Γιατί έχουμε τη λύση. Γιατί είμαστε η λύση. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει και πώς δημιουργείται το πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί. Εμείς μιλάμε για το αίτιο. Θεραπεύουμε το αίτιο. Απαντήστε μου κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Αν το Ευρωκοινοβούλιο και αυτές οι κάλπες είναι το πρώτο βήμα, το πρώτο μήχρονο, για να σας δούμε αν αυτό τουλάχιστον έχει το στόχο, με μια ισχυρή, όπως ενδεχομένως θέλετε εσείς, παρουσία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σαφέστατα. Ο στόχος είναι αυτός. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η εθνική πολιτική. Και να σας πω κλείνοντας το εξής. Ναι. Ότι εύχομαι στις επόμενες ευρωεκλογές, αν είμαι εδώ και με καλέσετε και πάλι, να μην συζητάμε για τον δρόμο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, τον Βόρειο. Η ευχή είναι ίδια, κυρίως για πέντε κριτικών, χρόνια. Κρατήστε το αυτό από τον άνθρωπο που ενώ μαθαίναμε χθες ότι, ακούστε, σκοτώθηκαν 102 άνθρωποι, 102 άνθρωποι στο Μάτι από την απρονοησία τους, ανικανότητά τους, και αυτοί κάναν μεταξύ τους συγκεντρώσεις και αυτός χαμογελούσε στην Κρήτη. Εγώ θα ήμουν περίληπτος για αυτά που άκουγα από τον Παπαχελά στο Sky με το έγκλημα που έγινε στο Μάτι που κάηκαν άνθρωποι. Και αυτός χαμογελούσε. Αυτό και μόνο δείχνει την ποιοτική διαφορά των ανθρώπων. Εμείς είμαστε κομμάτι του ελληνικού λαού. Και σας ευχαριστώ ειλικρινά που μας καλέσατε. Εγώ σας ευχαριστώ είμαστε που κομμένοι, είστε μαζί μας. Κομμένοι από όλα τα κανάλια. Από κανένα μεγάλο κανάλι δεν μας καλεί. Περιέργως βέβαια. Εγώ ξέρω γιατί. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν γιατί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.